Σήμερα, πέρα από το Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρόοδος, οργανώνει μία ημερίδα επαγγελματικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού, η οποία αφορά τις σπουδές, τα τμήματα, τις επιλογές του μηχανογραφικού, τις παγίδες, τα μυστικά, καθώς και εξειδικευμένα πράγματα που αφορούν και τις ξενόγλωσσες σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι το κατάλληλο timing, θα λέγαμε, μιας και τελείωσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις και σήμερα επίσημα με το ΕΠΑΛ. Το μόνο που έχει απομείνει είναι κάποια μαθήματα ειδικά που δίνουν τα παιδιά, καθώς και όσα παιδιά έχουν επιλέξει στρατιωτικές σχολές, αστυνομία, πυροσβεστική και εμπορικό ναυτικό, όπου θα κληθούν τις επόμενες ημέρες να συμμετέχουν στη διαδικασία των αγωνισμάτων. Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα 29 Ιουνίου, από ό,τι έχει ανακοινώσει και το Υπουργείο. Αλλά από σήμερα ήδη έχει ανακοινώσει το Υπουργείο και ότι ξεκινά και η διαδικασία για τη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου. Ένα μηχανογραφικό δελτίο που η προθεσμία του ξεκινά από σήμερα και τελειώνει 14 Ιουλίου. Οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή να μπορέσουμε να πούμε κάποια βασικά πράγματα, και όχι εμείς, αλλά οι ειδικοί που έχουμε καλέσει στην πόλη. Και μιλάμε φυσικά για τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, γνωστό και από τα μέσα ενημέρωσης, σε εκπαιδευτικό μαθηματικό αναλυτή, ο οποίος είναι μαζί μας. Άνθρωπος ο οποίος τον βλέπουμε καθημερινά σχεδόν στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, που μιλάει για θέματα εκπαίδευσης, αρθρογράφος στον αυτοπολική.gr και πάρα πολλά άλλα πράγματα, και με μια φοβερή ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που ο ίδιος θα παρουσιάσει στη συνέχεια. Και φυσικά, Παναγιώτα, μαζί μας είναι και... Ναι, καλησπέρα και από μένα. Μαζί μας είναι και ο κύριος Δημήτρης Φίλιας, καθηγητής από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μεταφραστών Διερμηνέων της Κέρκυρας, ο οποίος θα τοποθετηθεί πάνω στην ξενόγλωσση πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Φίλιας, καθηγητής λογοτεχνικής μετάφρασης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας. Είμαι εδώ για να πω δύο πολύ σύντομα λόγια και να τονίσω αυτό που είναι πλέον αυτονόητο και αποδεκτό από όλους, τη σημασία που συνεχίζει να έχει και τον κομβικό ρόλο που συνεχίζουν να διαδραματίζουν οι ξένες γλώσσες στην εκπαίδευση. Ξένες γλώσσες που είναι το κατόφλι, είναι η δίωδος μέσω της οποίας οδηγούμαστε στο επάγγελμα. Επάγγελμα το οποίο όλο και πιο πολύ δυσχεραίνει στην Ελλάδα ως αναζήτηση, ως πραγματοποίηση, ως συνέχεια, λόγω και της κρίσης που δυστυχώς βιώνουμε. Πρέπει σήμερα να νιώσουμε όλοι, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, την ανάγκη για καλή γνώση των ξένων γλωσσών, με το μοναδικό ίσως μέσο το οποίο θα οδηγήσει στην πραγματική και ουσιαστική έρευνα και επομένως και στο επάγγελμα, είναι η καλή κατοχή ξένων γλωσσών. Και αυτό ιδιαίτερα θα το τονίσω δίνοντας και δύο στοιχεία όσον αφορά την ξενόγλωσσα εκπαίδευση μέσα στα πανεπιστήμια. Περισσότερο όμως και πιο ουσιαστικά, πιο καλά δομημένα, παρουσιασμένα και θα έλεγα ρεαλιστικά, πάνω απ' όλα θα πει ασφαλώς ο καλός συνάδελφος ο κ. Στρατηγάκης. Κύρους και δεν κοιτάνε τι να σπουδάσουν. Όλα αυτά λοιπόν θα τα πούμε και θα απαντήσουμε και στο κυριότερο ερώτημα που είναι: αξίζει τον κόπο να σπουδάσω τώρα? Γιατί λένε διάφοροι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία των πτυχιούχων. Με αριθμούς από την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη θα δούμε ακριβώς τι γίνεται με τις σπουδές. Αξίζει όντως ή δεν αξίζει? Και παίρνουν τα παιδιά το πτυχίο, το βάζουν σε μια κορνίζα και τέλος. Παρουσία σας. Έχουμε γεννήσει πραγματικά την αίσθηση ότι είναι πολύ ευχάριστο. Δείχνει την αγωνία όλων, μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών για τη διαδικασία την οποία, το θέμα το οποίο έχουμε έρθει εδώ. Σήμερα επίσημα τελείωσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις του μεγάλου βαθμού και για το κοινωνικό λύκειο και για το ΕΠΑΛ, όπως γνωρίζουμε. Αυτό που έχει μείνει είναι κάποια ειδικά μαθήματα τα οποία δίνουν ορισμένοι μαθητές που έχουν επιλέξει τα ειδικά μαθήματα, καθώς και τις επόμενες ημέρες θα κληθούν όσα παιδιά έχουν επιλέξει στρατιωτικές σχολές, αστυνομία, πυροσβεστική και εμπορικό ναυτικό, να συμμετάσχουν σε κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και αγωνίσματα που υπάρχουν. 29 Ιουνίου, από ό,τι έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, θα βγουν οι βαθμοί και από σήμερα επίσημα έχει ξεκινήσει και η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου. Μία διαδικασία η οποία ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται 14 Ιουλίου. Θεωρούμε λοιπόν κατάλληλη στιγμή να οργανώσουμε αυτή την ημερίδα προσανατολισμού, έχοντας καλέσει ειδικούς ανθρώπους εδώ, όπως πάντα το Φροντιστήριο Πρόοδος, μαζί και με το ξενόγλωσσο κομμάτι που υπεύθυνε η ξαδέρφη Παναγιώτη Σαράφη και το μεταφραστικό κέντρο. Κάνουμε συνεχείς εκδηλώσεις και προσπαθούμε πέρα από το κομμάτι του εκπαιδευτικό, που είναι η βασική δουλειά μας, να είμαστε κοντά στους μαθητές. Και μάλιστα συγκεκριμένα, μιας και μιλάμε για περίοδο μηχανογραφικών, από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε με ατομικά ραντεβού με κάθε μαθητή μας ξεχωριστά. Και αυτό που αναφέρω τώρα δεν αφορά μόνο τους δικούς τους μαθητές, αλλά αφορά και μαθητές οι οποίοι δεν έχουν κάποια άλλη βοήθεια από κάπου, μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς, γιατί πλέον είμαστε από τόσα χρόνια που κάνουμε στη δουλειά αρκετά γνώστες στο αντικείμενο και συνεργαζόμαστε με τους ειδικούς. Καλά αποτελέσματα και περνάω αμέσως στους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας. Με ακούτε? Ναι. Ωραία.
Μαζί μας είναι η κυρία Τούλα Ρεπαπή, η οποία είναι διευθύντρια επιλογής φοιτητών σε μάστερ και δοκτορά από το New York College. Ο κύριος Ηλίας Χιώρης, διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μπόλτον και αντιπρίτανης στο ίδιο πανεπιστήμιο. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός, ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικός συντάκτης του ναυτεμπορική.gr και συνεργάτης για εκπαιδευτικά θέματα του τηλεοπτικού σταθμού Sky. Και ο κύριος Δημήτρης Φίλιας, πρωτοβάθμιος καθηγητής λογοτεχνικής μετάφρασης και συγκριτικής γραμματολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο τμήμα ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνίας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία της απόψης μας παρέας, την κυρία Τούλα Ρεπάπη, η οποία είναι, επαναλαμβάνω, διευθύντρια επιλογής φοιτητών σε μάστερ και δοκτορά. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Φροντιστήριο Πρόοδος που μας έχει καλέσει σήμερα να μιλήσουμε σε εσάς και θέλω να ευχηθώ σε όλους καλά αποτελέσματα. Το New York College είναι μια πρόταση εκπαίδευσης εδώ και 30 χρόνια. Έχει καταφέρει μέσα σε αυτά τα χρόνια να έχει όχι μόνο εδραιωθεί, αλλά να καλύπτει την ηγετική θέση. Το εύρος της εκπαίδευσης την οποία παρέχει το New York ξεκινάει από το πρώτο επίπεδο σπουδών, το Bachelor, και φτάνει μέχρι το διδακτορικό. Στα χρόνια τα οποία ενεργοποιείται στην εκπαίδευση, έχει συνεργασίες με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία μέσα στα χρόνια αυτά όχι μόνο έχουν αναβαθμίσει την εκπαίδευσή τους, αλλά συγχρόνως έχουν αναβαθμίσει τα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες εργασίας και της αγοράς. Τα προγράμματά μας αυτή τη στιγμή έχουν 2.500 φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν. Έχουμε κάπου 14.000 αποφύτους σε αυτά τα χρόνια τα οποία έχουν εξακολουθήσει και το New York έχει τις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα, στην Καλυθέα, στη Θεσσαλονίκη, στα Τύρανα και στην Πράγμα. Είναι αναγνωρισμένες εκπαιδεύσεις και παίρνουν οι φοιτητές μας πτυχία ίδια με αυτά που θα έπαιρναν αν σπούδαζαν στα κράτη από τα οποία προέρχεται το πρόγραμμα το οποίο έχουν επιλέξει να κάνουν.